Black Friday, παιδιά. Black Friday είναι σε τιμή ευκαιρία στον Πειραιανό Βασάνο. Αλλά εγώ, πέρα από την πλάκα, κατάλαβα ότι ενοχλήθηκε λίγο από το σχόλιο του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Δηλαδή, φαίνεται, εσύ ενδεχομένως να ξέρεις και καλύτερα, έχεις μιλήσει. Φαντάζομαι μιλάς μαζί του συνέχεια. Μιλήσαμε, είναι λίγο. Απόρρισε πως υπόθηκε κάτι τέτοιο. Που είναι και στην ίδια εταιρεία παραγωγής. Καλά, ωστόσο, τώρα. Στη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής έχουμε δει και άλλα να γίνονται. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Αλεξάνδρου με τον Βασάλο είναι το πιο απλό. Εδώ γίνεται χαμός με το Light και το Μικρούτσικο τόσο καιρό. Δεν ο Αλεξάνδρου και ο Βασάλος είναι το θέμα. Μένει σε αυτό ο Κωνσταντίνος. Δεν μένει σε αυτό. Απλά έτσι εξέφρασε λίγο την δυσαρέσκειά του για αυτό που άκουσε. Μα δεν νομίζω ότι ήταν όμως προσωπικό αυτό για τον Κωνσταντίνο. Αυτό πιο πολύ ήταν για όποιον και να πήγαινε σε αυτή την εκπομπή. Μπορεί να το έλεγε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Στη μέση. Όσο να είναι όμως. Ξεκινήσει η σεζόν γι' αυτό. Είναι άχαρο το να θεωρεί ότι κάποιος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το, ουσιαστικά ο Κωνσταντίνο, εκείνος έφυγε για να έρθει ο Κωνσταντίνος. Τον φέρνει σε μια άβολη θέση και νομίζω ότι γι' αυτό. Θέλησε να το πει και πρέπει να πω ότι ήταν ο καλύτερος Κωνσταντίνος Βασάλος που έχουμε δει. Έστοχος. Βέβαια, παιδιά, δεν έφυγε ο Αλεξάνδρου για να πάει ο Βασάλος. Γιατί ο Βασάλος πήγε μετά από ένα μισή μήνα. Δηλαδή αυτό δεν στέκει ούτως ή άλλως. Η μπηχτή ήταν για το θέμα χρημάτων και το θέμα μπάζεται για τον Κωνσταντίνο. Να σας πω κάτι εγώ, γιατί έκανα και κάτι δηλώσει, οι οποίες λίγο έτσι μπορεί να παρεξε. Ότι εμένα μου ξέφυγε κάτι. Επειδή εγώ μιλάω με τον Κωνσταντίνο. Σε διακοπές που κάνανε ο Φίλιππος, ο Κωνσταντίνος και η Βάλια στην Πάρο φέτος το καλοκαίρι, συναντήσαν εκεί την Σίση. Οπότε εκεί πέρα η Σίση αγαπάει πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο και τον ήθελε ούτως ή άλλως να είναι στην εκπομπή. Πριν γίνει όλο το θέμα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν υπάρχει το μπάτζετ κτλ. Η Σίση πάντα ήθελε τον Κωνσταντίνο να είναι μαζί της. Ενώ ότι τον αγαπάει, τον θέλει, τον θέλει στην Πάρο. Της ταιριάζει, ναι. Οπότε εκεί υπήρχε μια επικοινωνία έτσι ότι άντε να έρθεις, μήπως να έρθεις και να. Και τα είχαν. Και μια συζήτηση φιλική εντελώς ήταν. Ο Κωνσταντίνος είχε φύγει από την εκπομπή για να πάει στο reality που πήγε και η Σίση δεν το κράτησε μανιάτικο. Όχι, δηλαδή, ενώ θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Ναι, αλλά θυμόμαστε ότι είχε φύγει. Νομίζω δεν είχε τελειώσει η σεζόν όχι, όταν έφυγε ο Κωνσταντίνος. Στη μέση τη σεζόν. Στη μέση τη σεζόν για να πάει στο. Ποιο ήταν. Στο παιχνίδι στο. Easy Express. Γιατί έχει πάει και σε πολλά, δεν θυμάμαι. Αφού δηλώνει, πάει τη reality. Με τη Βάλια Χατζηθεοδόρου αυτό πάλι πώς προέκυψε, ρε παιδί.